μια σύστοιχη εμπειρία. Μύρης Αλεξάνδρεια του 340 μετά Χριστόν. Την συμφορά όταν έμαθα που ο Μύρης πέθανε πήγα στο σπίτι του. Μόλο που το αποφεύγω να εισέρχομαι στον χριστιανόν τα σπίτια, προπάντων όταν έχουν θλίψεις ή γιορτές. Στάθηκα σε διάδρομο, δεν θέλησα να προχωρήσω πιο εντός, γιατί αντελήφθην που οι συγγενείς του πεθαμένου με έβλεπαν με προφανή απορία και με δυσαρέσκεια. Τον είχανε σε μια μεγάλη κάμαρη, που από την άκρη όπου στάθηκα είδα κομμάτι, ολοτάπητες πολύτιμη και σκεύη εξ αργύρου και χρυσού. Στέκομουν και έκλαια σε μια άκρη του διαδρόμου και σκέπτομουν που οι συγκεντρώσεις μας και οι εκδρομές χωρίς τον Μύρη δεν θα αξίζουν πια. Και σκέπτομουν που πια δεν θα τον δω στα ωραία κι άσεμνα ξενύχτια μας να χαίρεται και να γελά και να απαγγέλει στίχους με την τελεία του αίσθηση του ελληνικού ρυθμού. Και σκέπτομουν που έχασα για πάντα την εμορφιά του, που έχασα για πάντα τον νέον που λάτρευα παράφορα. Τα τυγριές κοντά μου χαμηλά μιλούσαν για την τελευταία μέρα που έζησε. Στα χείλη του διαρκώς τον